السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Σε αυτό το βίντεο θα γίνετε μάρτυρες με ξεκάθαρο παράδειγμα για το τι εστί υποκρισία στην έννοια περί ελευθερίας, ελευθερία του λόγου συγκεκριμένα. Και για να γίνει κατανοητό αυτό, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε ένα συγκεκριμένο άτομο ο οποίος έχει εμμονές με εμάς τους μουσουλμάνους. Πρόκειται για τον Δημήτρη Σταθακόπουλο, καθηγητής του Παντιού Πανεπιστημίου, όπου ασχολείται με την τουρκική ιστορία και αυτό έχει την εντύπωση ότι του δίνει και το δικαίωμα να διαστρεβλώνει το Ισλάμ και να επιτίθεται στους μουσουλμάνους. Δηλώνει επίσης και δικηγόρος. Υποτίθεται λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ακαδημαϊκό και νομικό. Με άλλα λόγια σοβαρό υποτίθεται. Και η ιστορία μαζί του ξεκινά το 2020, όπου τότε είχα απαντήσει σε ορισμένες δηλώσεις του και τοποθετήσεις του, στις οποίες είχε κάνει στην εκπομπή Leaders του καναλιού Star. Σε εκείνη την εκπομπή είχε κάνει επίθεση στο Ισλάμ και στους μουσουλμάνους. Μία εκπομπή γεμάτη από παραπληροφόρηση. Την απάντηση τότε, που μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσελίδα μας, επιτηδευμένα, πονηρά την εξέλαβε ως στοχοποίηση προς το πρόσωπό του. Έστησε μια παράσταση ότι και καλά είναι το θύμα. Έγραφε και έλεγε δημόσια τότε ότι αν πάθει τίποτα η σωματική του ακεραιότητα, τότε εγώ στέκομαι ως ηθικός αυτούργος. Δήλωση που θα μπορούσα να τον σέρνω στα δικαστήρια και το ξέρει πολύ καλά σαν νομικός. Όλη την ιστορία λεπτομεριακά για το τι έγινε τότε μπορείτε να διαβάσετε το link κάτω στην περιγραφή. Ερχόμαστε στο σήμερα με τον συγκεκριμένο, όπου ξαναβγήκε σε εκπομπή, στην ίδια την εκπομπή, με τον ίδιο τον δημοσιογράφο, στο ίδιο το κανάλι. Και συνέβη να πέσει στην προσοχή μου. Πάλι έκανε ορισμένες αστήρικτες δηλώσεις περί Ισλάμ και μουσουλμάνων. Έκρινα πάλι σωστό να απαντήσω όπως και έκανα πριν 2-3 μέρες. Το βίντεο μπορείτε να το βρείτε στο κανάλι μας και στο ιστολόγιό μας. Για άλλη μια φορά άρχισε να ορίεται λέγοντας διάφορες ασυναρτησίες περί στοχοποίησης. Θα διαβάσουμε το κείμενο που έκανε ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό και λέει τα εξής, το βλέπετε και μπροστά σας. Να πω ότι αυτό το στιγμιότυπο οθόνης που βλέπετε μου το έστειλαν γνωστοί μου μη μουσουλμάνοι από τον ακαδημαϊκό χώρο. Από το προσωπικό προφίλ του Δημήτρη Σταθακόπουλου. Και διαβάζουμε ένα παραλήρημα προς το πρόσωπό μου και όλα αυτά τα γράφει επειδή έκανα το λάθος, τόλμησα να απαντήσω στα λεγόμενά του περί Ισλάμ και μουσουλμάνων. Λέει λοιπόν, όποιος τολμήσει και σχολιάσει κάτι για το Ισλάμ, αυτομάτως στοχοποιείται και δέχεται την απάντηση του Αχμαντ Ελντίν, όπου έχει αυτοχρηστεί τιμητής και υπερασπιστής του. Παρότι ουδής γνωρίζει από πού χρηματοδοτείται, ποιος τον έχει χρήσει αυτό που λέει πως είναι, και ενώ συνομολογεί προσιλητισμό που απαγορεύει το Σύνταγμα και ο νόμος, παρά τις καταγγελίες στο YouTube που στοχοποιεί ανθρώπους και απόψεις γνώμες, συνεχίζει ακάθεκτος ενώ κάκιστα τα ελληνικά ΜΜΕ και sites του δίνουν και βήμα να κάνει την προπαγάνδα και απειλές του, τάχα μου στα πλαίσια του πλουραλισμού. Με έχει στο στόχαστρο από το Μάιο του 2020. Αν μου συμβεί οτιδήποτε από τον οποιοδήποτε, θα ξέρω, ξέρουμε, ξέρετε τον ηθικό αυτουργό. Τον κατανομάζω δημοσίως ως ηθικό αυτουργό. Εν κατακλείδη, οι ελεύθεροι άνθρωποι θα λέμε τη γνώμη μας και δεν θα λογοκριθούμε από κανέναν, ούτε μουλάδες, ούτε φανατικούς θρησκειών ή ιδεολογιών. Κάτι τέτοιοι έχουν διασπαρεί στο δυτικό πολιτισμό που παρά τα λάθη του δίνει βήμα σε όλους, ακόμα και στους αρνητές του. Είμαστε ανεξίθρησκοι, ανθρωπιστές, υπεραδυνάτων. Όχι όμως να στοχοποιούμαστε από ακραία στοιχεία και την ελευθερία λόγου μας να την θεωρούν αδυναμία και πως θα μας εξαφανίσουν στοχοποιώντας μας. Αυτά κάνουν και μετά ο κόσμος κατηγορείται για Ισλαμοφοβία, εν προκειμένου πώς και γιατί να τον ή να τους δω με συμπάθεια. Λοιπόν, αυτά από τον Δημήτρη Σταθακόπουλο και του απαντάω και του λέω τα εξής και σε προσωπικό επίπεδο. Η απάντηση στα πλαίσια μιας επιχειρηματολογίας, υπερασπίζοντας την πίστη μου και τη θρησκεία μου, δεν είναι στοχοποίηση προς αυτόν που απαντώ και αντικρούω. Είναι δικαίωμά μου
ως μουσουλμάνος, ως ημάμης και ιεραπόστολος, να απαντήσω και να τοποθετηθώ. Η χρηματοδότηση για την οποία νοιάζεσαι και την φέρνεις εντελώς άκυρα και άστοχα, γιατί θες να δημιουργήσεις εντυπώσεις, η χρηματοδότησή μου είναι από την τσέπη μου, τους αναγνώστες της ιστοσελίδας, από φίλους γνωστούς που στηρίζουν το εγχείρημα εδώ και μια δεκαετία περίπου. Αυτή άλλωστε είναι και δημόσια στην ιστοσελίδα μας. Είμαστε κοινότητα, σχεδόν η πρώτη κοινότητα, όπως έχουμε πει, μουσουλμανική κοινότητα της Αθήνας. Δεύτερον, δεν υπάρχει καμία μορφή προσιλητισμού, αλλά διάδοσης της θρησκείας μας στα πλαίσια της Ιεραποστολής. Άλλο προσιλητίζω και άλλο μιλώ και διαδίδω. Και ως δικηγόρος νομικός υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ξέρεις τη διαφορά. Να παρατηρήσουμε ή μάλλον να πούμε το εξής. Να κάνω μια ερώτηση βασικά, απορία. Θέλω να μάθω τον μηχανισμό αυτής της υποτιθέμενης στοχοποίησης που κάνω, όπως επίσης σε ποιο σημείο σε απείλησα. Σε προκαλώ, τον προκαλώ, να μου πει το χρονικό σημείο στο βίντεο όπου καλώ προς την στοχοποίησή του ή απειλώ με τον έναν τρόπο ή τον άλλον την σωματική του ακεραιότητα. Ο άνθρωπος απλά είναι ένας ψεύτης, συκοφάντης, το ξέρει και επειδή δεν έχει αντίλογο, όπως έγραψα και το 2020, είχα πει και παραθέτω, πρόκειται για την κλασική, απελπισμένη τακτική του κονιορτοποιημένου λασπολόγου αντιμουσουλμάνου που προσπαθεί να σωθεί και να πιαστεί από την σανίδα της σωτηρίας διότι πνίγεται στην θάλασσα της απελπισίας. Τον συμβουλεύω λοιπόν να σταματήσει να βλέπει φαντάσματα. Αν σου συμβεί τίποτα, προφανώς εσύ ο ίδιος θα το έχεις προκαλέσει τον εαυτό σου ή θα στο έχουν προκαλέσει ομοειδεάτες σου στα πλαίσια της προβοκάτσιας. Σε κατηγόρησα ποτέ εγώ όταν εσύ αμέτρητες φορές και έχεις κάνει τη δημοσιότητά σου, την έχεις φτιάξει πάνω σε επιθέσεις σε μουσουλμάνους, πάνω σε επιθέσεις στο Ισλάμ. Σε κατηγόρησα ποτέ ότι στοχοποιείς μουσουλμάνους και μουσουλμάνες και παιδιά μουσουλμάνων ή μήπως θα ήθελες να σκεφτώ σοβαρά να κινηθώ εναντίον σου νομικά για συγκεκριμένα σχόλια που κάνεις κατά μουσουλμάνων, κατά καιρούς, τα οποία τα έχουμε αποθηκεύσει και αν θέλεις μπορούμε να τα δημοσιεύσουμε και να μας απαντήσεις σε αυτά. Σε κατανομάζω και εγώ με τη σειρά μου, εσένα και τους ομοίους σου ως ηθικούς αυτουργούς για ισλαμοφοβία, παραπληροφόρηση, διαστρέβλωση του Κορανίου, κατά συνέπεια έχεις μερίδιο ευθύνης, εσύ και οι ομοίοι σου, για οποιαδήποτε ισλαμοφοβική επίθεση, σωματική προς μουσουλμάνους. Και λεκτική ακόμα. Αν έχεις αντίρρηση, απλά αυτό που κάνω είναι να χρησιμοποιώ την σαθρή λογική σου για να σου απαντήσω στην τρέλα την οποία πουλάς κυριολεκτικά. Λες ψέματα όταν λες ότι είσαι ελεύθερος άνθρωπος. Λες ψέματα όταν λες ότι είσαι υπερασπιστής της ελευθερίας. Εάν ήσουν, δεν θα με στοχοποιούσες, ούτε θα με απειλούσες. Διότι εσύ είσαι στην τελική αυτός που στοχοποιεί, συκοφαντή και απειλή. Τότε απειλούσες με μηνύσεις. Για τον απλό λόγο, επειδή σου απαντώ μόνο και μόνο με επιχειρήματα. Εσύ είσαι αυτός που καλείς τη λογοκρισία. Μιλάς για ελευθερία λόγου, ενώ επί της ουσίας εσύ είσαι αυτός που καλείς τη λογοκρισία, όταν δεν θέλεις ανταπάντηση και απειλείς και ορίεσαι επειδή ασκώ υπεράσπιση, την υπεράσπιση της πίστης μου και των ομοθρησκών μου. Κάνεις αυτό ακριβώς που κατηγορείς. Είσαι ψευτοανθρωπιστής. Δεν έχεις καμία σχέση με την επιστημονική μεθοδολογία και δεν πιστεύεις σε καμία ελευθερία του λόγου. Και αυτό ακριβώς απέδειξες με την προσωπική σου επίθεση στο πρόσωπό μου και με αυτό το μήνυμα το οποίο το βλέπουν όλοι και καταλαβαίνουν όλοι. Σε ενημερώνω τα εξής. Σε ενημερώνω και έχετε στο μυαλό σου. Κάθε φορά που θα προσβάλλεις και θα παραπληροφορείς το Ισλάμ, τη θρησκεία μου, τον προφήτη μου, τους ομόθρησκούς μου, τα αδέρφια μου, θα με βρεις εκεί με επιχειρήματα και λόγο. Και δεν πά να φωνάζεις και να ορίεσαι. Εάν είσαι ελεύθερος άνθρωπος, σε περιμένω με αντίλογο και σε δημόσιο διάλογο επιχειρημάτων.
Τότε με τον δημοσιογράφο Δαμιανίδη στο Focus του έστειλα επιστολή και αρνήθηκε. Και την ξέρεις αυτή την επιστολή. Την περιγράφω και στο link κάτω. Γιατί αρνήθηκε? Διότι και αυτός και εσύ φοβηθήκατε. Το βάλατε στα πόδια. Αυτή είναι η ελευθερία σας. Γιατί δεν φωνάζετε τον μουσουλμάνο αυτόν που μιλάτε για το Ισλάμ, τζιχάντ το ένα, γιατί δεν έρχεστε σε αντίλογο? Τι φοβάστε? Ξέρετε τι φοβάστε? Μην ξεμπροστιαστείτε. Το ξεμπρόστιασμα είναι αυτό που φοβάστε. Αυτό σημαίνει ελευθερία, την οποία εσύ την αγνοείς. Και το μόνο που ξέρεις είναι να απειλείς. Πολύ ευχαρίστως. Και έτσι, αν θες, θα σε πάρω στα δικαστήρια να σε αποδομήσω σε δικαστική αίθουσα ενώπιον δικηγόρων, μαρτύρων και εισαγγελέα. Και έτσι μπορούμε να το κάνουμε. Ευχαρίστησή μου. Το γεγονός ότι δεν έχεις αντίλογο και καταφεύγεις στην θυματοποίηση δείχνει πόσο σέβεσαι τον εαυτό σου και το μορφωτικό επίπεδο το οποίο υποτίθεται ότι έχεις. Έχω έρθει βασικά εγώ προσωπικά σε αντιπαράθεση επιχειρημάτων με πολλούς συναδέλφους σου. Με τον Ιωάννη Μάζη, τον Κωνσταντίνο Αντωνάκη, Μάνο Καραγιάννη, Ανδρέα Μπανούτσο, Ιωάννη Μεχαλέτο και με πολλούς άλλους. Με πολλούς έχω προσωπική επαφή. Γράφουν, καταθέτω την απάντησή μου, άλλες φορές ήπια, άλλες φορές έντονα. Κανείς τους δεν εξέλαβε ως απειλή ή στοχοποίηση τις θέσεις μου. Δηλαδή, πραγματικά είμαστε με τα καλά μας. Απειλή και στοχοποίηση επειδή μιλάω για τη θρησκεία μου και την υπερασπίζομαι από αυτά που λέτε, από αυτόν τον αντιμουσουλμανικό λόγο. Επίσης, έχω πολλές επαφές και εξαιρετικές σχέσεις με χριστιανούς θεολόγους, καθηγητές πανεπιστημίων. Αυτοί μου έστειλαν το στιγμιότυπο. Μου λέει, τι είναι αυτός εδώ, τι λέει αυτός εδώ. Ιερείς ακόμα που γνωρίζω και κάνουμε συζητήσεις, θεολογικές κουβέντες, αντιπαράθεση θέσεων, ποτέ δεν το εξέλαβαν ως απειλή. Αλλά ξέρεις τι γίνεται? Ο λόγος που σε πειράζει είναι γιατί, για δύο λόγους βασικά. Πρώτον, δεν αντέχεις την θέα ενός μουσουλμάνου να σε ανηρεί και να σε αποδομεί δημόσια. Διότι σε κάνει να φαίνεσαι άσχετος. Δεύτερον, δεν έχεις αντίλογο έτσι κι αλλιώς εξ αρχής. Και αναγκαστικά καταφεύγεις σε προσωπικές επιθέσεις και να το ρίχνεις στην κλάψα και να παίζεις την κάρτα του θύματος. Κλάψε, σκούξε όσο θες. Έτσι εδώ θα είμαστε έτσι κι αλλιώς κάθε φορά που επιτίθεσαι στη θρησκεία μας, να σου απαντάμε. Εάν η απάντηση με επιχειρήματα και ο λόγος είναι ποινικό αδίκημα, σε προκαλώ να με πας στα δικαστήρια. Μήπως έχεις την απέτηση να μιλάς για το Ισλάμ, να λες ότι σου κατεβαίνει για το Κοράνι, για τους μουσουλμάνους και να μην έχεις αντίλογο? Είσαι με τα καλά σου. Αν θες να μιλάς λοιπόν δημόσια, να περιμένεις και την κριτική δημόσια και τον έλεγχο των λεγόμενων σου δημόσια. Ειδικά από αυτούς για τους οποίους εσύ κάνεις λόγο. Και ρωτάς ποιος με έχει χρήσει. Κανείς δεν με έχει χρήσει. Δεν είμαι τίποτα. Είμαι ένας μουσουλμάνος απλός. Είμαι ο Αχμαντ Ελντίν. Το βιογραφικό μου είναι δημόσιο. Ο γιος του Μόχι Ελντίν Αχμαντ Άλι. Και αν δεν ξέρεις αυτό το όνομα, κάνε μια βόλτα στις υπηρεσίες με τις οποίες χαριεντίζεσαι και τριγυρνάς και ρώτα τους ποιος είναι αυτός. Θα ενημερωθείς και από εκεί κατάλληλα για το χρήσμα. Και κανείς δεν ζήτησε τη συμπάθειά σου. Κανείς δεν ζήτησε τη συμπάθειά σου. Αλίμονο. Και περί Ισλαμοφοβίας είσαι ένας από τους κύριους εκφραστές της. Και αν κάποιος είναι ηθικός αυτούργος σε κάτι, τότε είσαι εσύ απέναντι σε όλους τους μουσουλμάνους στην Ελλάδα. Οποιοδήποτε τραμπουκισμός σε παιδιά μουσουλμάνων στα σχολεία τους εδώ στην Ελλάδα, οποιαδήποτε επίθεση σε τζαμί μουσουλμάνων, σε καθιστώ εσένα υπεύθυνο από εδώ και πέρα ως ηθικό αυτούργο. Πώς σου φαίνεται αυτό? Και τέλος, να μας πεις τι σου είπε ο εισαγγελέας το 2020 όταν επιχείρησες να με τραβήξεις στα δικαστήρια. Διότι το παραλήρημα αυτό και η φαντασίωσή σου, που σε στοχοποιώ, σε απειλώ, μετέφερες και παλαιότερα, εξαιτίας παλαιότερης απάντησής μου, σε εισαγγελέα. Σύμφωνα με τα δικά σου λόγια, σε ενημέρωσε ο εισαγγελέας ότι πρόκειται για κριτική προς τα λεγόμενά σου και όχι στοχοποίηση. Ούτε εντοπίστηκε κάποια απειλή. Δηλαδή ο απόλυτος εξευτελισμός στο πρόσωπό σου. Αλλά εσύ εκεί συνεχίζεις το ίδιο βιολί. Αυτά τα λίγα προς το παρόν. Και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Όχι τίποτα άλλο, χαιρόμαστε που διασύρονται από μόνοι τους. Είναι η απόλυτη μορφή δικαιοσύνης αυτό που γίνεται. Να τους βλέπεις να μην κάνουν τίποτα άλλο μέρα νύχτα.
να επιτίθονται στη θρησκεία μας, να τη λασπολογούν και αυτό να το εκφράζουν ως ελευθερία. Είναι αυτό ελευθερία. Και στη συνέχεια, επειδή βρέθηκε κάποιος να τους απαντήσει, να το γυρνάνε στο παραμύθι της στοχοποίησης. Α, εδώ έχουμε να κάνουμε και γενικότερα με την δυτική υποκρισία, τον ψεύτο ανθρωπισμό τους σε όλο το μεγαλείο. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.